Πάμε τώρα, παιδιά, στο Κουπροκούδουνα. Ελάτε, κυρία Ζαρκάδα, εδώ να δούμε τι γίνεται. Κουπροκούδουνα. Πώς το λένε, ναι, Κυπροκούδουνα. Κυπροκούδουνα. Τον κύριο Τάτσι να δούμε. Καλημέρα! Γεια σου! Καλημέρα, κύριε Νίκο. Θανάση. Καλημέρα, κύριε Θανάση, τι χαμπάρια. Καλώ το φίλο μα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Συγχαρητήρια και σε εσένα. Τώρα λες... Έχει δίκιο. Που μα δίνει συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε. Αλλά θέλουμε να δώσουμε και εμεί συγχαρητήρια όμω. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι, Θανάση μου, κάνεις κουδούνια για ζώα επί της ουσίας. Κουδούνια για ζώα, ναι, είμαι κτηνοτρόφος. Ναι. Βρισκόμαστε στην Ετωλακαρνανία, στον Ορεινό Βάλτο, στο χωριό Εμπεσός. Έτσι. Είμαι κτηνοτρόφος και κατασκευάζω και επισκευάζω κουδούνια για τα ζώα. Και φτιάχνω και για μερικούς φίλους. Μάλιστα. Η Νίκη Ζαρκάδα εδώ μας βρήκε το θέμα. Ναι, γιατί εμείς αγαπάμε τους ανθρώπους που τιμούν την παράδοση και τη συνεχίζουν. Και είναι ένα από τα επαγγέλματα που έλειψε. Ακριβώς. Σιγά-σιγά. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας με ένα σύλλογο που υπάρχει εδώ στην περιοχή μας. Επιδρούμε, λέγεται. Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Θανάση. Γιατί σιγά-σιγά. Για παίξε μας μουσική, γιατί ξέρω ότι παίζεις μουσική με τα κουδούνια. Παίζω μουσική, δεν θα το προσπαθήσω. Αν θα βγει καλή, δεν ξέρω. Βρε, θα βγει μια χαρά, στο λέω εγώ. Για να δούμε. Ωραίο. Τρομερός. Να σε ρωτήσω κάτι. Το μέγεθος ενός κουδουνιού από τι εξαρτάται? Από το ζώο? Από το μέγεθος του ζώου? Σίγουρα, ναι. Από το ζώο. Δηλαδή ξεκινάμε από τα μεγάλα. Μπροστά, παιδιά, να βλέπουμε τον άνθρωπο, σας παρακαλώ. Αυτά. Και σιγά-σιγά-σιγά κατεβαίνουμε. Αυτά εδώ μπορούμε να τα βάλουμε στα πιο μικρά, σε κατσικάκια, σε γίδες. Δεν μπορούμε δηλαδή, αναλόγως στο ζώο, πρέπει να φαίνεται και λίγο όμορφο. Το μεγάλο που μπαίνει, το τεράστιο κουδούνι. Σε μεγάλα ζώα. Παιδιά, μην μιλάτε για μεγέθη πρωί-πρωί, σας παρακαλώ, είναι πρωί. Το μεγάλο το ζώο, το ζώο. Το μεγάλο το κουδούνι. Το μεγαλύτερο ζώο. Να ρωτήσω. Σαν Ελλάδα. Τα κουδούνια είναι για να μην τα χάνει τα ζώα, έτσι δεν είναι? Τα κουδούνια είναι για να μην τα χάνουμε. Για να μην χάνονται και αυτά μεταξύ τους. Γιατί όταν δεν έχουν κουδούνια, θα είναι μέσα στο δάσος κάπου, ξέρω εγώ, θα βόσκουνε. Άκου. Αν δεν έχει κουδούνια ένα με το άλλο για να συνεννοούνται πού βρίσκονται, ναι, δεν μπορούν να κάνουν δουλειά, δηλαδή θα χαθούν. Γι' αυτό βγήκε και η ρίση, μας κρεμάσανε κουδούνες. Ακριβώς. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω τώρα, πρόσεξε να δεις, να ξέρεις ότι εγώ ο τελευταίος κουδουνάς που είδα είναι ο κοινοτάρχης της Μέλισσας, έτσι? Το είδα. Βλέπεις άγριες Μέλισσες? Βλέπω, αλλά εντάξει, αυτό δεν το πέτυχα να το δω. Ο κοινοτάρχης, να ξέρεις ότι η δουλειά του είναι να φτιάχνει κουδούνια. Βέβαια. Πάντως, πέρα από την πλάκα τώρα, είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν ξέρω πόσοι την κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνεις εσύ. Ναι. Από τι υλικό τα φτιάχνεις, τι είναι αυτά που βλέπουμε εκεί, για πες μας λίγα υλικά. Να σας δείξω αυτά που έχω φτιάξει εγώ. Γιατί πιο πολύ κάνω επισκευές. Εγώ φτιάχνω αυτά εδώ, δεν είναι τίποτα. Αυτά είναι από λαμαρίνα γίνονται. Μέταλλο είναι, μεταλλικό. Απλά θέλουν μια διαδικασία όπως θα γίνουν. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι για κατόρθωτο όμως. Ορίστε. Να το. Και ο ήχος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, Θανάση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή νομίζω ότι ο ήχος είναι σίγουρα το σημαντικό στο κουδούνι. Ο ήχος μπορεί να παλέψει μισή ώρα για να το φτιάξει αυτό και μπορεί να μην σου πετύχει. Το δύσκολο είναι δηλαδή φτιάξει, να το φτιάξει μετά σιγά σιγά να μπορέσει να κάνει κάτι. Μπορεί όμως να πάει και για πέτα. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Τι εννοούμε σωστό ήχος? Να ακούγεται δυνατά, να είναι μελωδικός, να είναι ευχάριστος? Τι απ' όλα? Ποιο είναι το κριτήριο του ήχου του καλού? Να μην είναι ίδια. Να μην είναι ίδια, δηλαδή έχουν τους ίδιους ήχους. Α, φέρνει διαφορετικούς ήχους. Μάλιστα. Τα ζωντανά κοιμούνται μέσα τώρα, τι κάνουν τα ζώα? Τα ξυπνήσαμε με τόσα κουδούνια. Δεν σας άκουσα. Τα ζώα κοιμούνται μέσα, λέω, τσιστάνει. Τι γίνεται? Όχι, κοιμούνται, θα τα βγάλω τώρα σε λίγο. Είπα για να μην μας μπερδέψουν λίγο τους ήχους. Θανάση, δεν τα ενοχλούν τα ζώα τα κουδούνια, έτσι δεν είναι? Γιατί εγώ έχω και μια ευαισθησία σε αυτά, ξέρετε. Όχι, δεν τα ενοχλούν καθόλου. Εντάξει, να το ενοχλήσει. Αν βάλει ένα μικρό ζώο μια τεράστια κουδούνα και δεν μπορεί να την πάει, σίγουρα θα το ενοχλεί. Είναι θέμα μεγέθους. Τα χαίρονται τα ζώα όταν έχουν κουδούνια, τα χαίρονται και τα ίδια. Βέβαια. Θανάση μου, άκουσε. Θα σε παρακαλέσω να μας στείλεις καμία δεκαριά κουδούνια. Να φορέσουμε, να φορέσουμε και εμείς να μην χανόμαστε μεταξύ μας. Σε δίποτα ζώα δεν βάζουμε κουδούνες, έτσι? Μόνο σε τετράγωνα. Λέω, σε δίποτα ζώα δεν βάζουμε κουδούνες. Όπω
όπως το βλέπω, όπως πάνε, δηλαδή πάνω θα πάρουμε κι εμείς. Άστα να πάνε, Θανάση. Ευχαριστούμε τον Θανάση, τον Τάτσι από τον Ορεινό Βάλτο, Ετωλία και Ακαρνανία. Να είναι καλά λοιπόν, πατριώτης κυρία Ζαρκάδα, που είναι το Λακαρνάνησα κι αυτή.